Η κυβέρνηση έφερε ένα ακόμα νομοσχέδιο του τουρισμού που ο σκοπός του είναι ξένος με τις αγωνίες της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου που δεν μπορεί να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί, ούτε στο χωριό του δεν μπορεί να πάει λόγω της μεγάλης ακρίβειας στα καύσιμα, στα διόδια, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πολύ περισσότερο βέβαια να γνωρίσει και να απολαύσει τις ομορφιές της χώρας μας. Είναι ξένος επίσης ο σκοπός με όσα αδιανόητα ζουν οι εργαζόμενοι ως σύγχρονοι σκλάβοι στον τουρισμό. Σκοπός αυτού του νομοσχεδίου είναι η αντιμετώπιση από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των τουριστικών επιχειρηματικών ομίλων, προβλημάτων όπως πολιοδομικά, αδειοδοτικά, χωροθέτησης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης που δημιουργούν εμπόδια ή καθυστερήσεις στις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού με έμφαση στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών ιατρικού, σπα, εινοτουρισμού, αλλιευτικού τουρισμού. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις πιάνουν και το πλαίσιο τουριστικής εκπαίδευσης, αλλά και τον εξυγχρονισμό του πλαισίου ξαναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων. Προτεραιότητα, η διευθέτηση ζητημάτων των επιχειρηματικών ομίλων που σχετίζονται με τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που διασφαλίζουν ζεστό χρήμα, το οποίο βέβαια πληρώνει ο λαός. 387 εκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Ανάκαμψης Ανάπτυξης θα ξεκοκαλύσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι φωτογραφικές διατάξεις για να διευθετηθούν τέτοια ζητήματα ώστε να εκταμιευτούν οι πόροι του Ταμείου. Με τις ρυθμίσεις και με το επιχείρημα της βιώσιμης ανάπτυξης νομιμοποιείται τις ευρείες πολυδομικές παραβάσεις, τις χωροθετήσεις που έχουν γίνει εκτός των μέχρι τώρα νόμιμων ορίων. Αυτό κάνετε με το μέρος Β που το τιτλοφορείτε «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών, πολυοδομικά ζητήματα τουριστικών καταλυμάτων». Σε αυτό το κεφάλαιο, με το άρθρο 3, ακόμη και τα κάμπινγκ που προσέφευγε μια εργατική λαϊκή οικογένεια, δίνεται τη δυνατότητα σε επιχειρηματικούς ομίλους να την κάνουν κάμπινγκ πολυτελούς διαβίωσης, τα glamour κάμπινγκ όπως τα χαρακτηρίζεται, αποκλείοντας έτσι και αυτή τη διέξοδο από το λαό. Πρόκειται για περαιτέρω εμπορευματοποίηση της γης με ωφέλη από το χαμηλότερο κόστος κατασκευής, την πρόφαση του χαμηλότερου περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, καθώς λόγω του ότι δεν έχουν μόνιμες κατασκευές μπορούν να δημιουργούνται και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Με το άρθρο 6, στο μικρό τουριστικό κατάλημα δίνεται την αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 0,02 με την προϋπόθεση να μπει αποκλειστικά μόνο στην ειδική τουριστική υποδομή. Επίσης αυξάνεται κατά 30% το ποσοστό των δυνάμενων να πουληθούν ή μακροχρόνια να εκμισθωθούν τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και μάλιστα πριν την κατασκευή τους. Ποιον άραγε φωτογραφίζει. Δίνεται τη δυνατότητα σε μαρίνες ή καταφύγια να τοποθετούν πλωτές εξέδρες. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Αεραστεχνητών Αλιέων, αυτό αφορά 4 με 5 μαρίνες. Το άρθρο 11 αφορά τις αιτήσεις λιμένων ξενοδοχειακών μονάδων, αφορά λιμένες τουριστικών μονάδων και οι ρυθμίσεις φωτογραφίζουν όμιλο στην Κρήτη. Οι ξενοδοχειακοί λιμένες ανέρχονται σε 11 συνολικά στην Ελλάδα και αυτοί δεν είχαν άδεια λειτουργίας τα τελευταία χρόνια διότι είχαν κάνει έργα διαφορετικά από εκείνα που προβλέπονταν με το ΦΕΚ της χωροθέτησης. Με τις ρυθμίσεις τους παρέχεται τη δυνατότητα τροποποίησης της χωροθέτησης για πολυοδομική τακτοποίηση μέσω έκδοσης διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Τουρισμού, ώστε εν τέλει να μπορέσουν να απορροφήσουν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, που τα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε 184 εκατομμύρια ευρώ. Με το άρθρο 12 παρατείνεται τις προθεσμίες νομιμοποίησης των ορειβατικών καταφυγίων. Επιδιώκει επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων, παρακάμπτοντας τους όποιους μικρούς περιορισμούς για λόγους προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Η πολιτική σας είναι σε βάρος της προστασίας των δασών.
Με το άρθρο 14 και μάλιστα με αναβαθμιζόμενο κύρος, αφού αντί για κοινή υπουργική απόφαση θα δίνουν την εκμετάλλευση των δασών με το κύρος του Προεδρικού Διατάγματος, που εκτός των άλλων δημιουργεί μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας των εκμεταλλευτικών τουριστικών επενδύσεων στα δάση, έναντι προσφυγών από επιστημονικούς φορείς, επιμελητήρια, μαζικούς φορείς και οργανώσεις. Στα υινοποιεία με το άρθρο 22 δίνεται τη δυνατότητα πλέον ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Φωτογραφίζει υινοποιεία που δραστηριοποιείται κοντά σε περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, η οποία πήρε επιδότηση από τον ανδεξιακό νόμο και δημιούργησε πεντάστερο ξενοδοχείο σε αγροτική έκταση, της οποίας άλλαξε η χρήση γης. Με τη συγκεκριμένη διάταξη θα λειτουργήσει νόμιμα. Στις ρυθμίσεις για τον ιατρικό τουρισμό και τους σημαντικούς φυσικούς πόρους, φαίνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν μια πλευρά της ανάπτυξης του συστήματος υγείας με κίνητρο και σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και της κερδοφορίας, αξιοποιώντας κατά βάση υπαρκτές ανάγκες. Για μας προτεραιότητα είναι η επαρκής κάλυψη σχεδόν του συνόλου των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, στις περιοχές που είναι ορεινές, στα νησιά της χώρας, στις περιοχές που υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού για λόγους αναψυχής, τουρισμού, εργασίας, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η κατάσταση με τις δομές υγείας στις περιοχές αναδεικνύεται κάθε μέρα, είναι τραγική και οι ελλείψεις είναι εγκληματικές, δηλαδή χάνονται ζωές. Οι αιματικές πηγές είναι φυσικός πλούτος και πρέπει να αποτελεί λαϊκή περιουσία και όχι αντικείμενο καπιταλιστικής επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Να τα απολαμβάνει ο εργαζόμενος άνθρωπος που τα χρειάζεται για λόγους υγείας και ανάπαυσης, χωρίς την παρεμβολή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της αφέμαξης του εισοδήματος του συνταξιούχου και των λαϊκών οικογενειών που θα μπορούσαν να αναπαύονται, να γιατρεύονται στις αντίστοιχες πηγές. Στηρίζουμε τα αιτήματα των συνταξιούχων για επαναφορά των επιδομάτων ουτροθεραπείας με πλήρη κάλυψη του κόστου μεταφοράς, διαμονή, σύντηση, επανένταξη στο επίδομα ουτροθεραπείας όλων των ασθενειών που έχουν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι ρυθμίσεις αυτές που αφορούν οι ρυθμίσεις για την τουριστική εκπαίδευση αφήνει έξω την μετεκπαίδευση που συνδέεται με επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτές που αφορούν τις ανώτερες σχολές του τουρισμού, κάποιες είναι θετικές. Δεν θα ψηφίσουμε το άρθρο 31 που το διευθύντων ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού με κριτήρια που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό και συνιστά πρόβλημα. Τα κριτήρια ως τώρα είναι ασαφή. Ξέρετε πολύ καλά για τις έρευνες που έχουν γίνει για τον δείκτη παραμονής των αποφύτων των σχολών. Δείχνουν το μεγάλο ποσοστό που εγκαταλείπει τον κλάδο του τουρισμού, με την κύρια αιτία να είναι η εποχικότητα, το χαμηλό ετήσιο εισόδημα, οι άθλιες εργασιακές σχέσεις. Το μέρος 5 του νομοσχεδίου για τους ξεναγούς, αντί να αναβαθμίσετε τη λειτουργία των σχολών και να αποκηρύξετε περισσότερες θέσεις σπουδαστών για την κάλυψη των αναγκών, προχωράτε σε αλλαγή του ορισμού για τον ξεναγό, σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση και ικανοποιείτε το πάγιο αίτημα των τουριστικών γραφείων για φθηνότερες ξεναγικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες από υπαλλήλους που δεν διαθέτουν ξεναγική ιδιότητα. Περιορίζετε την επαγγελματική τους δράση σε μουσεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους και περίκλειστα μνημεία, αφήνοντας τον περιηγητικό τουρισμό και επίσης σημαντικό μέρος της δουλειάς τους σε οποιονδήποτε μη ξαναγώ. Υιοθετούμε τις προτάσεις των εκπροσώπων των ξαναγών, οι οποίοι απεργούν σήμερα και σας καλούμε να τις κάνετε αποδεκτές. Όσον αφορά τους οργανισμούς διαχείρισης και προώθησης προορισμού, δημιουργείται μια ακόμα ειδική επιτροπή για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Η ΠΟΚΣ προτείνει σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, που το δημόσιο με χρήματα από τη φορολογία του λαού θα πληρώνει και ο ιδιωτικός τομέας θα εισπράττει. Αυτή θα είναι και η κατάληξη βέβαια όλων αυτών των οργανισμών. Το άρθρο 58 ότι τροφορείται βυθίσεις για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Δεν έχετε αφήσει τίποτα που να μην το παραχωρήσετε για επιχειρηματική δράση. Τώρα ο επενδυτής θα μπορεί να χτίζει και στο βυθό για να αυξηθεί ο καταδυτικός τουρισμός, όπως λέτε. Με το πρόσχημα τη δημιουργία υποθαλάσσιας ζωής ή την εκπαίδευση ξενάγηση τουριστών
γίνεται, υπάρχει αυτό το άρθρο. Η αναφορά ότι αν η βύθιση γίνεται σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, δεν εξασφαλίζει την παραμικρή προστασία των περιοχών, αφού μπορούν να επικαλεστούν το δημόσιο συμφέρον από την επένδυση ή να χαρακτηριστεί στρατηγικού χαρακτήρα και να παρακάμψει οποιαδήποτε αντίθετη άποψη. Με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις ενσωματώνεται προνόμια, κίνητρα και μέτρα που διευθετούν, νομιμοποιούν όλες τις παρανομίες σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος της σφαίρουσης ικανότητας ολόκληρων περιοχών και τελικά σε βάρος της ποιότητας ζωής των ίδιων των κατοίκων. Είναι πολλά τα προβλήματα που παρουσιάζουν πολλές περιοχές λόγω του περιτουρισμού. Δίκτυα υδροδότησης, επάρκεια νερού αυτές τις μέρες είναι στην επικαιρότητα, η λειψιδρία σε πολλές περιοχές, δίκτυα αποχέτευσης, ενέργειας, χώρων στάθμευσης, δομές υγείας, ζητήματα όχλησης, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης που μπροστά στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων θυσιάζονται υποδομές και ποιότητα ζωής των κατοίκων. Βλέπουμε διαδηλώσεις σε διάφορες περιοχές ενάντια σε αυτή την ανάπτυξη, όπως Μάλαγα, Βαρκελόνη και αλλού. Το κίνητρο λοιπόν αυτής της μορφής οργάνωσης του ίδιου του συστήματος είναι το κέρδος και ο πλουτισμός. Αυτό εμποδίζει την πλειοψηφία του λαού να κάνει διακοπές, αναψυχή, τουρισμό. Η απλησία σε τιμές στα ξενοδοχεία, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα διόδια, η αβάσταχτη ακρίβεια, οι μισθοί και συντάξεις πείνας αποκλείουν τη μεγάλη πλειοψηφία από την ανάγκη ξεκούρασης διακοπών. Ως ΚΚΕ έχουμε καταθέσει στην εργατική τάξη και συνολικά στο λαό τη ριζικά διαφορετική αντίληψή μας για τις διακοπές, την ανεψυχή, την ξεκούραση, τον τουρισμό ως καθολικό δικαίωμα των εργαζομένων και του λαού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο οι υποδομές είναι καπιταλιστική ιδιοκτησία. Αυτή είναι η αιτία που κάνει τον τουρισμό πανάκριβο εμπόρευμα. Αυτή είναι η αιτία που εμποδίζει το λαό να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί. Αυτή είναι η αιτία που οι υπηρεσίες αναγκαίες για το λαό εμπορευματοποιούνται, ιδιωτικοποιούνται για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα δεν είναι ουδέτερες έννοιες. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους σημαίνει αυξημένα κέρδη με αντοχή στον χρόνο. Αυτή είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, τη συνέχεια της κερδοφορίας και όχι την ανάγκη της εργατικής λαϊκής οικογένειας για διακοπές. Αυτές τις μέρες αυτό το θέμα αναδεικνύεται και είναι τραγική η κατάσταση για την πλειοψηφία του λαού. Αυτή την ανάπτυξη ζουν κυρίως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που βλέπουν να έχουν χειροτερεύσει όλοι οι όροι αμοιβής εργασίας τους. Ενώ η αφίξη το 2023 ήταν συν 17,6% στα 32,7 εκατομμύρια από 27,8 εκατομμύρια το 2022, η απασχόληση στα καταλήμματα και στην εστίαση το 2023 ήταν ίδια με το 2022. Καταλαβαίνει κανείς την εξουθένωση των εργαζομένων. Οι πολλές ώρες εργασίας με πρωινό και απογευματινό ωράριο, το υψηλό κόστος διαμονής σε νησιωτικούς προορισμούς, οι σε πολλές περιπτώσεις κακές συνθήκες διαμονής, οι χαμηλές αποδοχές σε συνδυασμό με την εποχικότητα έχουν κάνει πολλούς εργαζόμενους να αναζητήσουν αλλού θέση εργασίας. Τα κενά στον κλάδο λόγω της εργασιακής γαλέρας καλύπτονται με μετακλήσεις από τρίτες χώρες με χαμηλότερη αμοιβή. Ενώ η εισπράξη το 2023 ήταν συν 15,7% παραπάνω από το 2022 στα 20,4 δις ευρώ, οι αμοιβές των εργαζομένων με βάση τη συλλογική σύμβαση που εφαρμόζεται όπου υπάρχει παρέμβαση των συνδικάτων ήταν 5,5%. Και για φέτος, που φαίνεται θα υπάρχει πάλι έκρηξη των εισπράξεων, η αύξηση προβλέπεται για 5%. Οι μισθοί των εργαζομένων που διαμορφώνονται το 2024 τώρα βρίσκονται στα επίπεδα του 2011. Όμως με περισσότερες ώρες δουλειάς που είναι προφανώς απλήρωτες ως αποτέλεσμα των αντιδραστικών νόμων και που έχουν περάσει όλη αυτή την περίοδο. Η γυναικευμένη ελαστική εργασία, η καταστατήγηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, η κατάργηση του πενθυμέρου, τα 12 ώρα, 13 ώρα
και πολλές φορές διπλοβάρδιες, οι συμβάσεις μιας μέρας, η ανασφάλιστη εργασία, η εκτεταμένη εντατικοποίηση, η δήθεν πρακτική άσκηση με εξοδοτική δουλειά των σπουδαστών, η πολυαπασχόληση, τα εργατικά ατυχήματα που είναι αμέτρητα και δεν καταγράφονται, οι σοβαρές επαγγελματικές ασθένειες για τις οποίες δεν έχει γίνει ποτέ καμιά απολύτως μελέτη, οι συνθήκες διαμονής των εποχιακά εργαζομένων στον τουρισμό που είναι απάνθρωπες, και όλα αυτά αποτελούν την εργασιακή γαλέρα που νομοθετήσατε όλοι σας για να στηρίξετε την αυξημένη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Καταθέτουμε εδώ μια επιστολή δύο γυναικών πρόσφατα που λένε ποια είναι η εμπειρία τους από τη σεζόν. Με άθλιες συνθήκες διαμονής, σε υπόγεια, με υγρασία, με μούχλα και βέβαια αντί 8 ώρου, 12 ώρα, 13 ώρα κτλ. Τα κενά λοιπόν στον κλάδο τα καλύπτεται από τρίτες χώρες με πολύ χαμηλότερη αμοιβή από ό,τι αυτή που θα έπρεπε να είναι με ίση αμοιβή για ίση εργασία, δηλαδή η εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Οι συνθήκες διαμονής είπαμε ότι είναι απαράδεκτες. Εκτός αυτών, καταργήσετε το δικαίωμα λήψης του εφάπαξ στην 20ετία. Μειώσετε το επίδομα ανεργίας των εποχιακά εργαζομένων. Ένας εποχιακά εργαζόμενος με δουλειά 6 μηνών, στην καλύτερη περίπτωση θα έχει 6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Συν 1.200 ευρώ από το τρίμηνο επίδομα ανεργίας και πρέπει αυτός ο εργαζόμενος να καλύψει ανάγκες 12 μηνών. Και τι λέτε, ότι το επίδομα ανεργίας είναι αντικίνητρο. Σε ποιον το λέτε? Σε εργαζόμενους που δουλεύουν εποχιακά, που δεν είναι δική τους επιλογή, αλλά είναι αποτέλεσμα αυτής της μορφής οργάνωσης οικονομίας, αυτής της στήριξης που παρέχεται για την εποχικότητα του κλάδου. Στηρίζουμε λοιπόν την πρόταση των συνδικάτων για επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όσο διαρκεί η ανεργία. Τέλος για την υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε. Τίποτα δεν διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα κάνουν δαπάνες για κατοικίες με ανθρώπινες συνθήκες διαμονής χωρίς κέρδος. Είναι παραπάνω από βέβαια ότι μετά από την εποχιακή εργασία αυτές οι κατοικίες θα είναι για επιχειρηματική δράση και βέβαια δεν διασφαλίζεται ο έλεγχος για την κατασκευή τους με αυτούς τους όρους που θα πληρούν ανθρώπινους όρους διαβίωσης, αλλά και στη συνέχεια για τη χρήση τους, που για μας πρέπει να διατίθεται δωρεάν στους εργαζόμενους. Για το άρθρο 2 έχουμε διαφωνήσει με το πλαίσιο, υποκρύπτεται μεταφορικό έργο εκτός των εργαζόμενων, γι' αυτό και σήμερα οι ταξιτζίδες κάνουν απεργία. Όσον αφορά το άρθρο 3 της Υπουργικής Τροπολογίας, αντί να επισκευάσετε τα κτίρια του πρώην ΟΕΚ, όπως της Αναβήσου, της Περαίας, Θεσσαλονίκης και στο Κοκκίνη Χάνη, στο Ηράκλειο Κρήτης, ώστε να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτήρια και οικοτροφία με όλες τις προδιαγραφές, τα αφήνετε να απαξιωθούν πλήρως και να παραχωρηθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Με τη ρύθμιση, η εκπαίδευση θα γίνεται μέσα σε επιχειρήσεις, από τις οποίες θα μισθώνεται κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα ή τμήματα αυτών ή εγκαταστάσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση. Έτσι θα έχουν εξασφαλισμένη φτηνή εργασία για τη δίθεν πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Ο λαός έχει μεγάλη πείρα την αλλαγή των κομμάτων και των κυβερνήσεων, είτε κεντροδεξιών είτε κεντροαριστερών. Κάθε νέα αστική κυβέρνηση, ανεξάρτητα του πρόσημου, είναι χειρότερη του προηγούμενου, γιατί χειρότερο γίνεται το ίδιο το σύστημα. Βασικός όρος για την ανατροπή αυτής της κατάστασης είναι η λαϊκή αντεπίθεση με ένα οργανωμένο ταξικό κίνημα που θα βάζει μπροστά τις δικές του ανάγκες σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Καταθέσαμε τέλος τροπολογία για τις δαπάνες κατασκηνώσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού. Ζητάμε να την κάνετε αποδεκτή. Ψηφίζουμε κατά στο νομοσχέδιο.